σας έχω στο πεζό. Άκου ησυχία, θα σας φτιάξω τώρα εγώ. Ησυχία. Πεζό 2008. Έτσι, ανεβήκατε τώρα. Τέτοια θέλετε, τέτοια θέλετε. Τέτοια θέλετε να σας κάνω. Θέλετε να μπαίνω μέσα στο πεζό 208, να βάζω μπρος και να σηκώνομαι, να φεύγω. Αυτό που με τρελαίνει, αυτό που με τρελαίνει σε τα πεζό, είναι ότι μυρίζουνε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Καινουργίλα, ένα πράγμα φοβερό. Χιλιόμετρα, μηδέν. Μηδέν. Και επειδή λέμε για χιλιόμετρα, πάνω σε αυτά τα τακούνια έχω βάλει μετρητή. Εδώ και 2,5 χρόνια έχει κάνει 2 φορές το γύρο του κόσμου. Η Τζούλια Νόβα. Εγώ, πάρα... όχι πολλά ακόμα. Πάρασα τα ακούτια, δεν έχει κάνει 2 φορές το γύρο του κόσμου. Εντάξει, όχι ακόμα, έχω λίγο μέλλον. Άλλα 3 χρόνια τροχό της τύχης τώρα. Έχουμε μέλλον. Και να λέμε για τις αλήθειες τώρα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ Μιχάλη, Νίκη, Ειρήνη, καλώς ήρθατε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Αμερικανός ο παρουσιαστής και η Αμερικανίδα παρουσιάστηκε το τροχό της τύχης που κάνουν από το 1981 οι ίδιοι, γιατί οι προηγούμενοι φύγανε, που κάνουν από το 81 μέχρι σήμερα. Πάθανε κάτι. Και εμείς έτσι. Θα σε έχω, Τζούλια Νόβα. Ρε, θα σε έχω με την μαγκούρα και με την μασελίτσα εκεί να πηγαίνει να γυρίσει τα γράμματα, να μάθει. Και όταν θα μου πέφτει η μασέλα. Θα έρχομαι εγώ να την πιάνω, γιατί θα είμαι πιο κοντά εγώ με το καροτσάκι, θα προλαβαίνω να τη δώσω. Κυρίες και κύριοι, αυτά θα τα δείτε σύντομα κοντά σας τα επόμενα 30 χρόνια, γιατί ο τροχός δεν σταματά ποτέ να δίνει λεφτά. Χαρά και αισιοδοξία. Και πάμε τώρα εδώ να τσαμπουκαλευτούμε τους παίκτες. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Ο Μιχάλης, η Νίκη και η Ειρήνη είναι αμήλικτοι. Ξέρω τι θέλετε. 50 ευρώ λεξομαχία θέλετε να ξεκλειδώσετε. Που σημαίνει τσίλια, δίνει κατηγορία. Ανοίγει ο πίνακας, εμφανίζονται γράμματα. Έχετε ένα κουμπί δίπλα σας, θα το πατήσετε μόλις βρείτε τη λέξη. Πάμε, Τζούλια, πες το. Να σας ευχηθώ κι εγώ καλή επιτυχία και θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Στον πίνακα, η κατηγορία είναι κάπου μέσα στο σπίτι και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Όποιος το βρει, όποιος το βρει πιο γρήγορα, πατάει το κουμπί και μου το λέει. Του δίνω 50 ευρώ. Τόσα έχω πάνω μου τώρα. Α, για να σας έδω. Κάπου μέσα στο σπίτι. Για να δω, θερμοσύφωνας δεν είναι. Α, να το. Λέω, είναι εύκολο, Ειρηνιό, πες το. Διακόπτες φωτισμού. Διακόπτες φωτισμού, λες. Βεβαίως, είναι τα πρώτα σου 50 ευρώ, πραγματικά, πραγματικά. Κοιτώ το ρολόι μου και έχουν περάσει ακριβώς 46 δευτερόλεπτα. Σε ρωτάω, έχεις βγάλει 50 ευρώ σε 46 δευτερόλεπτα? Όχι. Ποτέ. Μόλις έβγαλες, Ειρήνη μου, καλοφάγοντα. Η αλήθεια είναι για να τα φάσεις αυτά πρέπει να φτάσεις τελικό. Έχεις κάνει ένα πρώτο πενιντάρικο. Ετοιμάσου, γυρίζεις πρώτη στον πρώτο γύρο. Τζούλια, ο πρώτος γύρος τι έχει για έτσι, τι βγάζουμε μπροστά-μπροστά, για ορεκτικό. Θα πρέπει να βρείτε μία λέξη, έτσι όπως τη λέγαμε παλιότερα και έτσι όπως τη λέμε τώρα. Στον πίνακα είναι οι δύο λέξεις, φαντάζομαι δύο. Αυτές είναι δύο, πάνω η λέξη παλιά και κάτω όπως τη λέμε σήμερα. Ειρήνη, νιώθεις έτοιμη? Έτοιμη για όλα. Μπράβο ρε Ειρήνη, αυτή είσαι. Καλή επιτυχία Ειρήνη, γυρίζεις. Πάμε. Κοίτα εδώ τι έρχεται, ρολόι Φεστίνα. 188 ευρώ. Για να το πάρεις, πρέπει απλά να μου πεις ένα σύμφωνο μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Σίγμα. Σίγμα. Δικό σου, σήκωσέ το. Δεν θα σε ρωτήσω το τυπικό αν έχεις πάρει ποτέ ρολόι σε ένα λεπτό. Όχι. 10 ευρώ για το γράμμα, συν η αξία του ρολογιού, 175, πάμε σύνολο. Εδώ είσαι. Πάμε. Καλό δωράκι. Μου έχει έρθει φορτσάτη η Ειρήνη να καθαρίσει τα δωράκια. Έλα, ένα γράμμα πάλι. Κ.
κάπα. Με ένα κάπα παίζει δωρεάν επιταγή. Ξέρεις πόσο πάει. 200 ευρώ για έπιπλα και 900. Πάρτι! Κοίτα εδώ, μάνι μάνι. Κοίτα, μάνι μάνι. 165 και 200. 385 που γύρισε δύο φορές. Είσαι με τα καλά σου. Από τώρα έβγαλε τόσα λεφτά. Γύρισε. Δεν έχεις επιλογή. Θέλω να σου πω ότι ή να σου θυμίσω ότι με 100 ευρώ και πάνω παίρνεις φωνή ένταλαση. Δεν έχεις 100 ευρώ. Όπα είναι καλό. Πες με ένα σύμφωνο και στα εξηγώ όλα. Καφ. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν με τα 520 ευρώ που έχεις νιώθεις ικανοποιημένη. Γιατί το λέω αυτό. Βέβαια λες. Μέχρι στιγμής είσαι απίστευτα τυχερή. Έχεις φέρει ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει στον τροχό της τύχης. Δηλαδή σου αξίζει η γουρλή. Έτσι, πού είναι. Ξαδέρφη τη Γκαντεμή. Το βλέπει αυτό. Δεν ξέρουμε τι έχει από κάτω. Αν ξέραμε τώρα έχει ερωτηματικό. Εάν αποφασίσει να το σηκώσει ή πα. Παναγία μου, το λέω και το πιστεύω. Στα 1020 ευρώ με 4 γυρίσματα ή χρεοκοπεί. Θε να το ρισκάρει γιατί μπορεί και να συνεχίσει απλά να γυρίσει. Ποια είναι η απόφασή σου. Θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρει, Θεέ μου! Δεν θα το κάνατε εύκολα όλοι. Δεν θα το κάνατε εύκολα όλοι. Θα το κάνατε. Ναι. Η μισή θα το κάνατε. Λεφτά έχει. 1020. Η χρεοκόπια. Έλα, κρίμα. Έκανε μια ωραία προσπάθεια. Ήταν τίμια προσπάθειά της. Μιχάλη, καλώς όρισες, παίζεις. Ο κόκκινος δείκτης σταματάει στα 20 ευρώ, Μιχάλη. Για σένα και ακούω. Ναι. Ντόναλτ. Γύρισε και πάλι. Κοίτα εδώ. Έβγαλες 20 ευρώ, χρεοκόπησες, κύριος, άρχοντας είσαι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Νίκη, παίζεις. Πρώτη φορά. Πάμε, Νίκη. Πάει για το πόσο. Ακαλά. Καινούρια τακτική. Βρες τη χρεοκοπία. Δεν είναι αυτοί οι κανόνες. Είναι αυτοί που φέρνετε ποσά. Να βλέπετε DVD της Ειρήνης να μαθαίνετε. Υπάρχουν τα βίντεο στο YouTube, αυτά που έχεις φέρει στην αρχή κάτι λεφτά. Έχουν ανέβει ήδη. Αν έχουν ανέβει ήδη, δείτε τα και κάντε το σαν την Ειρήνη. Έλατε, παιδιά, να δώσουμε κουράγιο. Έχουνε πάθει τη μία παραδοσία από την άλλη. Ξεκίνα να γυρίζεις. Έλα, για 30 ευρώ, ποιο θα είναι το χρωματάκι σου. Γάμα. Ούτε. Τζουλιά, έλα. Έχω παραγγείλει απ' έξω να φάμε, κάτι δεν έχω. Α, ωραία. Λοιπόν, πίτσα ή σουβλάκια. Δώσ' του. Τα πάντα όλα, Τζουλιά. Χρόνος να υπάρχει. 20 ευρώ. Το δικό σου το γραμματάκι ποιο θα είναι. Ρο. Μπράβο. Γυρίζεις, φίλε μου, Κώστα, πάμε. Μιχάλη, συγγνώμη. Σε φάφτησα εγώ, εμένα ενός. Πάμε. Παράδοση, άντρας, παραδοσιακός ο Μιχάλης. Δεν δέχεται άλλα. 20-20 θα τα μαζέψει όλα. Β' Β' όπως λέμε, βούρλο. Δεν υπάρχει. Νίκη, ήρθε η στιγμή να γυρίσεις για άλλη μια φορά και να φέρεις 30 ευρώ. Ακούω το σύμφωνο της επιλογής σου. Φι. Ναι. Πόσο τυχαία είναι αυτή η επιλογή. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Όπα. Όπα. Ορνηθοτροφείο Κοτέτσι. Το είπε μόνη της. Δεν περίμενε εκεί τίποτα. Ούτε να έρθω. Τίποτα. Το είπες. Και μένει να δούμε αν το είπες σωστά. Το είπες σωστά. Ορνηθοτροφείο Κοτέτσι. 50 ευρώ διαφημίσεις. Έχει γίνει
Έχει γίνει Τζούλια Λούις Χάμιλτον. Έχει γίνει Λούις με πεζό 2008. Πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω, δεν είμαι πολύ καλή οδηγός. Δεν σου πήγα ωραία βόλτα. Ωραία βόλτα δεν πήγες. Την απόλαυσες. Εξήγησέ μου, γιατί έχεις δίπλωμα και δεν οδηγείς. Οδηγώ. Να ενημερώνεις για την ώρα για να σταματάμε εμείς. Πάμε Τζούλια να παίξουμε. Είμαι πολύ καλή. Έλα, ούτε εγώ δεν το περίμενα αυτό από τον αυτό. Οδηγώ. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Λοιπόν, Νίκη, Ειρήνη και Μιχάλη και επισήμως, καλώς ήρθατε. Πάμε να γνωρίσουμε τους παίκτες μας. Έχει φορές το ρόζο ταγεράκι, έχει έρθει η κυρία, χαρούμενη, ευτυχισμένη και πλέον και ξεαγχωμένη, δεν την ενδιαφέρει τίποτα, είναι άνετη, χαλαρή. Γιατί, ποιος έστειλε εδώ πέρα. Κρυφά ήρθα. Κρυφά, δεν το ξέρουν οι υπόλοιποι. Έβαλα τα παιδιά για ύπνο και ήρθα. Αλήθεια, πόσα παιδιά έχεις. Μόνοι σου ήρθες. Δύο γιούδες, ε. Μόνοι σου ήρθες. Χωρίς παρέα. Έχει μόνο, έχει κρυφά. Αλήθεια. Μόνοι σαν τελεμόνοι. Εάν το βλέπουν τώρα οι συγγενείς, μην το πείτε στον άντρα κτλ. Γιατί του έχει πει ότι πάει σε μια φίλη για καφέ. Εντάξει, το πολύ πολύ να γυρίσει με ένα αυτοκίνητο πίσω. Θα τη συγχωρέσετε. Καλώς όρισες. Μάικ, καλώς ήρθα. Τώρα που κάνω κυρίως, μ' αρέσει. Δίνομαστε το ίδιο, φοράω το πιο σκούρο εγώ για να κόβει λιγάκι και εσύ δεν έχεις ανάγκη. Είσαι κορμί φοβερό. Με τι καταπιάνεσαι. Είμαι σεφ. Σεφ. Δεν υπάρχει πιο αγαπημένο επάγγελμα για να έχεις φίλο. Σεφ. Τι καλό μαγειρεύουμε. Τι καλό μαγειρεύεις. Είναι ειδικό της. Τα πάντα. Έλα, δεν μπορεί τώρα. Ελληνικά, ιταλικά. Σου λένε μεγάλε κάτω αυτό. Ασιάτικα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τουρσί με λάχανο φτιάχνεις σε θρακιώτικο με κοτόπουλο, με την πουλή. Αμαλάχι. Αμαλάχι κάνεις, και κουρμπάνι. Ναι, καλώς αυτό. Μιχάλη, καλή επιτυχία, έχει όλο το σάχαρο του Μιχάλη. Και... Χάρηκα. Κόμπρα! Έρχομαι από εκεί. Καλώς όρισες και εσύ. Καλώς βρήκα. Τι σε χαλαρώνει, ποιοι είναι οι άνθρωποι σου. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος είναι εδώ. Ναι. Να σηκώσει το χέρι, παρακαλώ, αυτός είναι ο σύζυγος. Εγκρίνεις το φίδι. Έχει εγκρίνει το φίδι σε φόρεμα. Και ποιοι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που σου φέρνουν γούρι. Τα παιδιά μου. Τα παιδιά πόσα παιδάκια έχεις εσύ. Δύο. Δύο από εδώ, δύο από εκεί. Έχουμε οργανωθεί. Μιχάλη, έχει παιδάκια. Εσύ δεν έχεις ακόμα. Άμα θες να σου αφήσουν να κολλήσει τα δικά του Σαββατοκύριακο να κάνουν δουλίτσα. Κυρίες και κύριοι, παίζουμε τώρα δεύτερο γύρο. Ο οποίος θα είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Ένα μπόνους 200 ευρώ για όποιον βρει αυτό το γρίφο. Αυτό είναι εξτρά, εξτρά, εξτρά. Η κατηγορία που παίζει πρώτος ο Μιχάλης είναι. Θα είναι μία λέξη η οποία θα έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Δύο σε ένα. Μία λέξη. Είναι η πάνω-πάνω λέξη. Αυτή εδώ η λέξη έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Ναι, σημαίνει δύο πράγματα. Δεν πατάτε κανένα κουμπί, δεν είναι ανάγκη να πατήσετε κουμπιά γιατί ο Μιχάλης αρχίζει το γύρισμα. Πάμε εδώ στου. Μία λέξη που σημαίνει δύο πράγματα. Κοίτα να δεις. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θα σε μαλώσω. Γυρνώ πιο σιγά. Είπες κάτι. Θα γυρνώ πιο σιγά, λέω. Όχι, φίλε, αυτό είναι πατάτες μπλουμ. Λοιπόν, επειδή σε σεφ το λέω, θα το φτιάχνω έτσι. Νίκη, πάλι σου χαρίστηκε ο γείτονας. Δώσ' του. Δυνατά. Με όλη σας τη δύναμη. 50 ευρώ. 20. 20 είναι. Έκανα εγώ λάθος. Τελευταία στιγμή έπεσε στο 20. Πες το ρε Νίκη. Σίγμα. Δύο σίγμα. 40 ευρώ. Ο τροχός σου ανήκει. Πιο δυνατά, Νίκη μου. 50 ευρώ. Ακούω. Ταφ. Το ταφ είναι το γράμμα που ζήτησε και δεν υπάρχει. Οπότε φτάνουμε στην Ειρήνη, η οποία είναι την αρεφάρη. Έχει 50 ευρώ. Μπορεί να βρεθεί πρώτη με ένα πολύ καλό πρώτο γύρο. Τι θα φέρει αυτή η ζαριά. Θα φέρει δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Θέλω να πάρει σε 45 ευρώ ένα σύμφωνο. Ή αν θέλει τώρα, Ειρήνη μου, να πει και ένα φωνή. Ένα, αλλά αυτό θα σε αφήσει το 0. Κάπα. Κάπα. Μπράβο. Αυτά είναι 45 και όλα που θα βλέπει, έτσι. 90 και 90. 180 και 45. Έχει πάρει χαμπάρι, δεν έκανε, Ειρήνη μου. Όχι, θα στα πω εγώ, θα τα εξηγήσω γιατί τα λέω ωραία. Μόλις πήρες εκτός από τη δεύτερη ευκαιρία 225 ευρώ, δικά σου. Ειρήνη μου, όταν χάσεις. Θυμήσου ότι έχεις αυτό εδώ. Δώστο μου και ξαναπέσει αυτομάτως. Για την ώρα, σου λέω ότι μπορείς να αγοράσεις φωνή, εντά, αν θες, το θέλεις γυρίζεις. Καλά κάνεις. Η Ειρήνη κάνει τη σειρά της δυστυχώς με την επόμενη γυροβολιά. Περίμενε, έχει και δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή μου τώρα την πήρε, να τη χαλάσει αμέσως. Δεν πειράζει. Γιατί όχι. Δεν πειράζει βεβαίως. Ορίστε λοιπόν.
αφού θα πάρει κι άλλη. Δεύτερη ευκαιρία. Πάμε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ναι, θα πω ένα σύμφωνο. Λάμδα. 45. Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέγεται και δεζαβού. Το έχουμε ζήσει πριν από λίγο. Δικό σου. Γύρισε και πάλι. Πού πάμε τώρα, για να δούμε σε ποιο ποσό. Τι μας περιμένει. Μη μου πεις τώρα, όχι, όχι. Πάλι χάνουμε σειρά. Λοιπόν, αλλά το καλό είναι ότι πάλι έχουμε και άλλη μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το εργάκι θυμίζει για Ντένζελ Ουάσιγκτον. Σταματάμε εδώ με τον τεζαβού. Φέρε κάτι μεγάλο. Κοίτα να δεις, παιδιά. Δύο φορές το ίδιο πράγμα έκανε, έτσι. Τρομερό. Μην χαλάς τη σειρά τώρα. Εντάξει, αλλάξουμε λίγο. Ακούω. Πι. Ναι, 30 ευρώ. Το σύνολο, φιλενάδα, 300. Σαν του Λεωνίδα, 300 είναι εκεί. Αυτό μπορείς να το εκμεταλλευτείς με δύο τρόπους. Κράτα το και αυγάτισε. Ή αλλιώς, δώσε με 100 και πάρε φωνή. Όχι, όχι. Αυγατίζεις. Αυγατίζει. Ποια αγοράκια έχει η Ειρήνη. Μήνα. Εντάξει. Μοιάζουν στη μαμά τα αγοράκια. Το ένα και ένα. Ένα και ένα. Κάντε καλή μοιρασά. Δώσε μου σύμφωνο. Ναι. Νίκος. Νίκο, έχετε σπίτι. Όχι. Ούτε γράμμα έχει. Έλα, σεφ. Μέχρι τώρα, σεφ, δεν έχουμε φάει τίποτα από τα χέρια σου. Και δεν νομίζω πως θα φάμε. Κοίτα ρε, παιδιά, δεν μπορεί. Το καλό είναι να χάνω το μηδέν, έτσι. Να σου πω, ρε, μεγάλε. Είπαμε ένα τάκι προκάτω. Πόσες χρεοκοπίες έχεις φέρει. Εσύ στην μπάλα. Τρεις στη σειρά. Τρεις στη σειρά. Είσαι κανένα δυο-τρεις πριν, άτοχες. Εντάξει, όχι, δικαιωματικά. Αξίζει και χειροκρότημα και δώρο. Κάτσε ένα ζωάκι για μας. Δεν είναι ένα ζωάκι μου. Άμα γυρίσω το χάσω το πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε έναν άτυχο παίκτη σήμερα. Πολύ άτυχο. Ο οποίο δεν έχει αφήσει χειροκοπία για χειροκοπία. Κοίτα πως τον κοιτάει. Είναι ίκτος αυτός, έτσι. Σου δίνει δώρα. Μου δίνει δώρα. Δεν το καρπώνεσαι μέχρι τώρα. Για να δω. Θα αλλάξει αυτό. Πολύ χειροκοπία. Απίστευτο. Είναι τρομερό αυτό που παθαίνει ο Μιχάλης. 20 για την νίκη μου. Έλα, νίκη, 20 ευρώ. Ρο. Αυτά είναι 60. Άρα έφτασε στα 100. Μεταξύ μας τώρα τι είναι 100 ευρώ, τίποτα, ξαναπαίξε. Πάει για μεγάλο ποσό και το φέρνει, 150. Έλα, μπράβο! Αυτά τα ποσά μ' αρέσουν. Μη. Μη. 150. 250. Σε φέρνουνε πρώτοι. Εάν λύσεις το γρίφο. Η κατηγορία, Τζούλια, θύμισε μας. Είναι αυτή εδώ η λέξη, η οποία έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Από τις τέσσερις λέξεις, υπάρχει πιθανότητα να μην έχεις βρει καμία. Μπράβο, Νίκη. Γύρισε, γιατί έτσι μαζεύεις λεφτά. Πρέπει πάντα να βρεις το θετικό της ιστορίας. Τι φέραμε. Πω, 50 ευρώ. Στο τσάκι σου, ναι. Χ. Δεν έχει. 250 μένουν εκεί. Τα 300 ερήνη θα τα κάνουμε, θα τα πάρουμε. Κοίτα το γρίφο κάπως περίεργα. Σε έχει ψαρώσει ο γρίφος, τον έχει ψαρώσει εσύ. Θα δείξει. Κατάλαβα, έχει ψαρώσει ο γρίφος. Αν θέλεις, μπορείς να αγοράσεις και φωνή. Έχεις πάντως τα χρήματα. Δεν σε υποχρεώνουμε κιόλας, δεν έπιασα από το λαιμό. Απλώς ενημερώνουμε. Έλα. Θα γυρίσω. Μπορείς, ναι, μπορείς. 300 ευρώ. Το θέμα είναι να κερδίζει κάποιος, να χτίζει και διαφορά. Okay, θα συνεχίσει με 50 ευρώ, με ποιο γραμματάκι. Δέλτα. Διδημότυχο γιοκ. Ήρθε η ώρα του σεφ, ο οποίος θέλω να πάρει ένα θερμό, δυνατό, τεράστιο χειροκρότημα. Ο άνθρωπος... Τελειώσαμε αυτά. Το γούρι σου είναι εδώ. Πάμε. Πάμε για 200! Έλα, μεγάλε! Θα έχεις δεύτερη ευκαιρία, έτσι ώστε άμα δεν πεις σωστό σύμφωνο, να μπορείς να ξαναγυρίσεις. Έλα. Γάμα. Γάμα. Ένα βήμα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Απ' τη χρεοκομπία, ανεβήκαμε επίπεδο. Είμαστε εκεί που παίρνεις δεύτερη ευκαιρία και όπως την παίρνεις μου τη δίνεις πίσω. Ξαναγυρίζεις. Η λογική λέει ότι τώρα και θα φέρει ποσό και θα βρει γράμμα. Και είναι πολύ καλύτερο.
Αγαπημένοι φίλοι, είναι η πρώτη φορά που αν πούμε ένα σωστό σύμφωνο, τον μπαλαντέρ αυτό θα είναι τον μπαλαντέρ του πιο γκαντέμι παίχτη των πρώτων δύο γύρων. Ever! Πες το και τρελανέ μας! Ζήτα. Μάικη εσύ. Από όλα τα γράμματα το ζήτα σου ήρθε. Έλατε. Νίκη, το προσπερνώ, έχουμε κάνει πρόοδο, φέραμε ποσά. Νιώσαμε λίγο την αίσθηση. Νίκη, αφήνω τον μπαλαντέρ κάτω και με τα 2.50 είσαι πολύ κοντά στη λύση του γρίφου. Έλα, μείνε. Ναι. 80 ευρώ. Με ποιο γράμμα θα τα πάρεις? Βήτα. Τώρα, από τις 4 λέξεις, είσαι υποχρεωμένη να βρεις, ξέρεις πόσες. Και τις 4, τελειώσε ένα σύμφωνο. Πρέπει να λύσεις το γρίφο. Αλλιώς θα πρέπει να αγοράσεις φωνή. Ξέρεις το γρίφο? Όχι. Αγόρασε φωνή, ποιο θέλεις? Όμικρον. Όμικρον. 4. Η Τζίδα θα τα γυρίσει. Θέλω να μου πεις, Νίκη, εάν τώρα το έλυσες. Νομίζω. Νομίζεις? Τζούλια, σου παίρνει ένα γράμμα. Βάρτε μια κλωτσιά να ανοίξει και αυτό. Συγγνώμη, ναι, παιδι, μια... δεν το είδα. Τα κουνάκι, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα. Θα σκοτωθώ, θα με ματιάσει. Νομίζει, φίλη μου, η Νίκη ότι το λύνει. Να παγώσω τον χρόνο. Τον παγώνω. Παγώνει ο χρόνο. Ποια είναι η λέξη? Καβουράκι. Το καβουράκι έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Θέλω να μου πεις ποια είναι η πρώτη. Μικρός. Μικρός τι? Κάβουρας. Μικρός κάβουρος, η μία ερμηνεία. Και τι άλλο μπορεί να είναι το καβουράκι? Καπέλο. Καπέλο. Άρα η απάντηση είναι καβουράκι. Καβουράκι, μικρός κάβουρας, καπέλο. Αυτό κρατάμε ως απάντηση. Αν είναι σωστό, 200 ευρώ μπόνους έρχονται και προστίθενται στο ποσό των τριών, των 310, άρα πας 510. Είναι όμως σωστό? Νίκη, θέλω να σου πω ότι τώρα που έφτασες 560, επιτρέπεται να χαμογελάσεις. Είναι η Νίκη, πρώτη! Έχει αλλάξει η τύχη του Μιχάλη, μπορεί να μην χρεοκοπεί πια, δεν κερδίζει, αλλά δεν χρεοκοπεί πια. Άλλαξε αυτό χάρη στην Κατεμή. Ενώ η Ειρήνη έχει καταλάβει τον κόλπο, αλλά δεν μπορεί να πετύχει τα ποσά. Η λεξομαχία όμως προσφέρει γρήγορα 100 ευρώ. Χέρι στο κουμπί, κατηγορία από την Τζούλια και ψάχνουμε. Θα πρέπει να βρείτε μια πολύ μεγάλη λέξη. Γίγαντα λέξη. Άσε μας την πανεύκολη, κτίνο μέγιστο τιτάνο, τεράστια λέξη. Κολοσσέων διαστάσεων. Να το, ποιος το έχει πρώτος, πες το, Νίκη. Φαρμαβιομηχανία. Φαρμαβιομηχανία. Φαρμακοβιομηχανία. Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη συνέχεια, μπορεί όμως ο Μιχάλης και η Ειρήνη. Μάικ. Φαρμακοβιομηχανία. Φαρμακοβιομηχανία. Αυτή είναι η απάντηση που είπες και την πρώτη φορά, φαρμακοβιομηχανία. Αυτά τα έχουν οι γιγαντολέξεις. Η φάρμα βιομηχανία ήταν κάτι που έχει να κάνει με αγροτική ζωή, ακόμη όμως δεν ήταν σε αυτό το γρίφο, οπότε τα 100 ευρώ είναι τα πρώτα χρήματα που βγάζει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Τρίτος γύρος. Είναι ο γύρος ο καλός, είναι ο γύρος που έχει πράγμα πολύ. Και για να τον ελαφρώσω λίγο εγώ τώρα εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να τα έχει όλα αυτά. Κλέβω ένα τάμπλετ MLS Ebon, η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία στα τάμπλετ και το δίνω πού? Στο κοινό! Λοιπόν, και φυσικά το διεκδικούν και οι παίχτες μας το τάμπλετ της MLS που μας συντροφεύει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Παιδιά, που έχουμε φτάσει στα 560 που η Νίκη κρατά στα χέρια της και έχει το προβάδισμα. 100 Μιχάλης, 50 Ειρήνη, αυτά όλα με ένα 500 αλλάζουν. Και εδώ έχει 500. Αλλά έχει και τη χρεοκοπία πλάς, Τζούλια, που πες στα παιδιά τι κάνει, να χαρούνε λίγο.
Τα χάνετε όλα. Όλα, παιδιά. Τα πάντα όμως. Όλα. Και ό,τι είχατε μαζέψει από πριν. Έτσι. Νίκη χάνει και το φόρεμα το φιδίσιο. Όχι, Παναγία. Έτσι. Πάει το ροσταγέρ. Μιχάλη, που κάμισε τέτοιο έχω, κράτα τα δικά σου. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να πάρουμε την κατηγορία, να παίξει πρώτη η Νίκη που είναι η σειρά της και να δούμε πού θα μας βγάλει αυτός ο δρόμος. Θα πρέπει να βρείτε δύο πρόσωπα με κοινό όνομα. Δύο πρόσωπα με κοινό όνομα. Επάνω είναι το όνομα. Όνομα και τα επίθετα. Πάμε να βρούμε ποιος είναι. Ποιοι είναι. Μπορεί να είναι ο Ιούλιος Κέσσαρας και ο Ιούλιος Βέρν. 50 ευρώ. Με ποιο γράμμα θα ξεκινήσεις? Με το σίγμα. Κάπα. Ξαναγυρίζεις. 네. Κρίμα, πραγματικά που έχει 3 νι με 15 ευρώ. Κοίτα να δεις τόσα γράμματα και έχεις μόνο 120 ευρώ. Συγγνώμη, διορθώνω 665 με τα 3-15 για αυτά. Θέλεις τσάμπα, Τάφ. Θέλεις τάφ για 45 ευρώ. Τι του έχω εγώ, τι του έχω. Δεύτερη ευκαιρία. Έλα, το πρώτο όνομα το ξέρουν άπαντες. Ναι. Και εσύ. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Κοίταξε. Είναι το πρόβλημα. Ίσως να μην είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζεις, γιατί πόσοι ή πόσες έχουν αυτό το όνομα. Πάμε λοιπόν. Έλα. Ναι, μπράβο. Για τα επόμενα 80 ευρώ, ποιο θα είναι το επόμενο σύμφωνο? Μη. Μουτρό. Μούτρο. Με τον Jason Statham. Νίκη μου, 3.35, γύρισε, αγόρασε, κάνε την επόμενη σου κίνηση. Γυρίζει μπαμ μπαμ και καλά κάνει. Και θα πάρουμε και άλλη μία δεύτερη ευκαιρία. Τώρα μήπως θα θέλεις ένα δωρεάν φωνήεν. Ναι. Αλφα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σου πω, τι χρώμα είσαι δεύτερη ευκαιρία, τι χρώμα είναι? Κόκκινο. Κιτρινάκι θέλεις? Θέλω. Βολεύεσαι? Δεν έχω άλλο χρώμα, αυτά έχω. Ορίστε. Γυρίζω. Μαζεύει χρήμα τώρα. Μαζεύει χρήμα τώρα, σύζυγες, ενημερώνω. Το έχει βρει ο σύζυγος. Έλα, μπράβο. Ο σύζυγος, 80 ευρώ. Σε ενημερώνω. Το έχει βρει. Έχει βρει το πρώτο που είναι το όνομα, αλλά αυτό το έχουν βρει και τα μικρά παιδιά. Και έχει βρει και το τρίτο. Θέλει λίγο φαντασία, αλλά το βρίσκεις εύκολα. Του λείπει το δεύτερο. Πες μου ένα γράμμα. Ρο. Ο σύζυγος το επιβεβαίωσε ότι το έχει βρει. Εσύ? Όχι. Κανένα τα δύο επίθετα. Κανένα. Η μάχη συνεχίζεται από τα 415 ευρώ. Αγοράζεις? Αγοράζω. Έχεις λεφτά. Γιώτα. Τρομερή επιλογή το Γιώτα. Τρομερή επιλογή το Γιώτα. Όχι τόσο για την πρώτη λέξη που εντάξει, ουρλιάζει, αλλά κυρίως για το δεύτερο όνομα. Κι όμως, δεν το κι όμως, βρήκα. Ναι. Είναι μια ώρα δύσκολη, το ξέρω. 3-15. Δύο δεύτερες ευκαιρίες μπορεί να γυρίζεις μέχρι αύριο αν θέλεις. Θέλεις. Και θα πάρει και μπαλαντέ. Τώρα. Ο σύζυγος τα έχει βρει και τα δύο και όχι. Δεν μπορεί να σου το πει. Δεν μπορεί. Πες μου το σύμφωνο που θα σου φέρει μπαλαντέρ δίπλα. Γάμα. Πάει το μπαλαντέρ. Κοίτα εδώ. Έχει βέβαια δεύτερη ευκαιρία. Όχι μία, δύο. Δύο. Πάλι θα έρθω εγώ εκεί, σου παραμιλά. Η κίτρινη ή την κόκκινη. Όχι, θα τη φέρεις εδώ εσύ. Έτσι, μπράβο, να κάνουμε και ένα χιλιόμετρο. Έλα, το κάνω λίγο. Ωραία. Τώρα θα γυρίσεις ξανά για το επόμενο ποσό ή θα μου δώσει άλλα 100 εμένα. Για φωνήεν. Θα πάρω ένα φωνήεν. Όμικρον.
Το όμικρον υπάρχει, παιδιά. Το αγόρασε με 200 ευρώ. Έπεσε στα 2,15. Έχω καταλάβει ότι έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί πολύ. Αν το έχεις βρει, θα το έχεις βρει ακριβώς τη στιγμή, ναι. Όπως περισσότεροι από εμάς. Εδώ. Είναι αλλιώς, παιδιά, όταν είναι σειρά μας, δεν είναι το ίδιο εύκολο, ε. Έλα, αποδεικνύεται. Ναι. Πάντως, γενικότερα, το έχει με τα ποσά. Πι. Η λογική λέει ότι η Ειρήνη το έχει βρει. Το έχει βρει. Ο Μιχάλης το έχει βρει. Μισό. Περίπου. Τη δεύτερη δεν βρίσκω. Άρα, βρήκαμε το ένα από τα δύο επίθετα. Έχουμε βρει βέβαια στο όνομα όλοι. Και τώρα, τι κρύβεται πίσω από τη δεύτερη λέξη. Θα το μάθουμε παίζοντας μάλλον, έτσι δεν είναι, ή αγοράζοντας. Θα παίξω. Ξαναγύρισε. Κατεβαίνουμε στα 30 ευρώ. Λάμβα. Α, το λάμβα. Πονηρή, Νική. Πονηρή. Αλλά έκανες καλά. Βρικαλίνα το λέω. Αφού ξέρεις ότι υπάρχει στην τρίτη λέξη, το ρισκάρεις και σου εμφανίζεται και πού, τελευταίο γράμμα της δεύτερης λέξης και φυσικά στολίνει, Νίκη μου. Αποκάλυψε το γρίφο. Όχι. Όχι. Όχ. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Δάκα μου δίνεις κατοστάρικο. Ναι. Δώσ' το μου. Ύψιλον. Ύψιλον λέει. Πάλι δεν βρίσκω. Αυτό όμως το ξέρουμε. Οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι εδώ. Με λίγα λόγια, μία Σπυροπούλου είναι κάπου εκεί. Μία. Όμως, η συνονόματή της δεν είναι Σπυροπούλου. Πάμε, σε παρακαλώ, να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Παιδιά, έτσι πάνε αυτά. Νίκη, ειλικρινά, όταν θα αποκαλύψει τώρα η Ειρήνη το γρίφο, δεν θα πιστεύεις τον εαυτό σου. Θα πιστεύω, ναι. Ειρήνη μου. Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις και το ξέρεις και λες να βγείτε κάτι από όλο αυτό, έτσι δεν είναι. Πάμε. Θέλεις μεγάλο ποσό. Θέλεις μεγάλο ποσό, πάω να μαζέψω εγώ σκούπα ό,τι έχει απομείνει από εδώ, από τη φίλη μου την Νίκη. Εντάξει, εγώ σου δίνα 50, τώρα εσύ πήρες 20 μοναχή σου, γιατί κουράστηκες τσάπα. Χι. Χι, όπως λέμε, χταπόδι, χτυχιό. Και τώρα, πριν το αποκαλύψεις, γιατί εντάξει, ξέρεις τι καλό παιδί είμαι, έτσι. Είμαι μεγάλο παιδί. Ναι. Τα 20 θα κάνω 50. Εντάξει. Είσαι πολύ. Τι να κάνω, αφού προσπάθησα. Νίκη, το βρήκες τώρα. Βρήκα τώρα. Τώρα είναι πολύ αργά, γιατί θα το λύσει αμέσως η φίλη μου Ειρήνη για να μου πει ότι έχουμε το όνομα. Κωνσταντίνα Μιχαήλ Σπυροπούλου. Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα είναι η Μιχαήλ, η Σπυροπούλου και η Κωνσταντίνα Σκέτο, 38 και 8, θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο. Μπράβο, καλή διαδρό. Θα σας δώσω ένα μικρό έτσι ρεπό, κάνα πεντάλεπτο, να συνέλθετε από όλο αυτό το πράγμα που περάσαμε για να βρούμε Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ και μετά, δεν θέλω τέτοια, μετά θέλω να μαζέψετε όλο το χαρτί. Πλησιάζουμε στο τέλος. Θέλω να ξέρετε, ρε φίλη μου, η Ειρήνη εδώ μου έλεγε στο διάλειμμα ότι μιλάει ισπανικά. Είναι αλήθεια αυτό. Να βάλουμε καμιά ισπανική ή κανένα ισπανικό γρίφο, να σε φτιάξουμε λιγάκι, ρε παιδί μου. Να σου πω, δηλώνοντας συμμετοχή εδώ δεν είναι αγαπηφοβερό. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες. Ναι. Μπράβο, παιδί, αυτό. Το τηλέφωνο. Αυτό. Μην με ρωτάτε νούμερο. Με ρωτάτε συνέχεια. Ποιο είναι το νούμερο. Εγώ θα ρωτώ το νούμερο. Θα σα το πω εγώ. Για να έρθετε εδώ, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 211-18-78-001 ή να μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr / TV / τροχός. Τελικά, οι φίλοι μου έχουν δίκιο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί 3 χρόνια, παιδιά μου λένε όλοι, δεν ξέρουμε το νούμερο, τροχού της τύχης. Είναι γιατί το λέει Τζούλια. Αν το λέει Τζούλια, πού να δώσει προσοχή για να σημειώσει. Αφού.
Το γράφουμε και από κάτω όμως. Ναι, αλλά πρέπει να λες το νούμερο και να δείχνει εμένα που είναι αδιάφορο τελείως για να σημαίνει ο άλλος. Έτσι. Λες να το δοκιμάσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε την άλλη φορά. Γιατί είσαι εσύ και κύριε Τζουλιά με τις ματάρες, χάνει την μπάλα ο άλλος, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Λοιπόν, Νίκη, Μιχάλη, Ειρήνη, εύκολα λεφτά. Χέρι στο μπάσερ. 150 ευρώ. Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο πίνετε ή τρώγεται, φαγητό ή ποτό. Η λεξομαχία περιλαμβάνει φαγητό ή ποτό. Πάμε. Πλέον η Ειρήνη θα το πει. Σε φταλιά. Και χωρίς να έχει πάει στην Κύπρο. Έχω πάει στην Κύπρο. Έχεις πάει στην Κύπρο. Ένα υπέροχο έδεσμα βεβαίως κυπριακό και ένα πολύ μεγάλο και θερμό χαιρετισμό στην αγαπημένη Κύπρο που εδώ και 3 χρόνια στηρίζει φουλ τον τροχό της τύχης. Λοιπόν, Ειρήνη, παίζεις πρώτη. Πού? Στο 4ο γύρο. Α, καλά άκουσα. Θα είναι και γρήγορος. Και μετά το γρήγορο γύρο πάμε για το αυτοκίνητο, το τέλειο, το φοβερό, το Peugeot 2008. Για εξορμήσεις σε εξοχή και πόλη. Πρώτα όμως, η τελευταία κατηγορία του τροχού για απόψε. Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο θα είναι στα λαϊκά. Η κατηγορία είναι τα λέμε λαϊκά. Αμαλάχιναουμ. Θα γυρίσω εγώ τον τροχό. Ό,τι έρθει στον θαλασσί δείκτη είναι το ποσό για το οποίο παίζετε. Ξεκινάμε από την Ειρήνη. Για 45 ευρώ θα μου πει ένα γράμμα και μετά θα έχει 3 δευτερόλεπτα για να λύσει το γρίφο όπως όλοι σας μετά από κάθε γράμμα. Ειρήνη, πάμε. Σίγμα. Μη. Ο Μιχάλης λέει το μη. Μιχάλης. Εάν λύσεις το γρίφο, θα το τώρα. Νίκη. Ταφ. Ταφ. Δυνατά. Λύστο μου, λύστο μου. Όχι. Ειρήνη. Κάπα. Κάπα. Νι. Νουρέγεφ. Πι. Πι. Θυμίζω είναι δωρεάν τα φωνήεντα. Το ξέρεις. Όχι. Λαϊκά τα λέμε. Ρινάκι. Σίγμα. Σίγμα πρόλαβε. Υπάρχει σίγμα. Δεν υπάρχει. Μάικ. Ρο. Ρο. Λαϊκά το πε. Νάτο. Μπουμπούνατο. Νίκη. Αλφα. Αλφα. Λαϊκά. Πες το. Όχι. Έλα, Ειρήνη. Ρο. Ρο το είπαμε και πριν. Είναι στον πίνακα. Μάικ. Δέλτα. Δέλτα. Θα λέω και λαϊκά να βοηθήσω, όχι. Έλα, Νίκη μου. Έψιλον. Έψιλον. Όπα, το έχει, πες το. Μπέρδεμα τα μπράτσα του. Ειρήνη, πες το. Ψι. Μπέρδεψε τα μπούτια του. Μπέρδεψε τα μπούτια του. Ναι. Τα ξεμπέρδεσες εσύ. Εντάξει, μαντάμ, όταν είναι λαϊκή κατηγορία, μπερδεύουμε και τα μπούτια μας καμιά φορά. Τα ξεμπερδέψατε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Η Ειρήνη μάζεψε ένα ποσό, το οποίο σε οδήγησε μέχρι τα 300 ευρώ. Άρα, νικήτρια από εδώ φεύγει η Νίκη με 560 ευρώ. Χαιρετώ το φιλαράκο με τον Μάικ. Είναι η Ειρήνη με τα ισπανικά της τα ωραία. Και θέλω να ενημερώσω τη Νίκη στα ισπανικά πως είναι Νίκη, είσαι η σημερινή νικήτρια. Στα ισπανικά, πες το μου να το πω εγώ. Δεν μπορώ τώρα. Έχεις συγκλονιστεί. Έχω... Έχεις χάσει τον έλεγχο. Έχω χάσει. Έχω μπερδέψει τα μπούτια μου. Έχεις μπερδέψει τα μπούτια σου και εσύ αυτή είναι, παιδιά. Θα σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Νίκη, ήρθε η ώρα, αυτό που βλέπω εγώ, το φόρεμα φίδι, να το δει όλη η Ελλάδα. Πάμε τελικό. Με 560 ευρώ δικά σου γυρίζει στον τροχό της τύχης αμέσως. Πάμε. Πού θα καταλήξει ο τροχός, τι θα πάρει επιπλέον η Νίκη. Μακάρι να πάρει κάτι στο νούμερο 4 που το αγαπώ, το λατρεύω εγώ το 4 Νίκη. Εύχομαι το δικό μου γούρι να είναι και δικό σου. Μακάρι. Παρακαλώ. Τζούλια, η κατηγορία. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι αντίθετα. Αντίθετα, δηλαδή δύο λέξεις αντίθετες. Στις οποίες θα βάλουμε μαζί γράμματα. 9 το σύνολο ξεκινά εγώ, μια πεντάδα. Θέλεις από μένα. Ναι. Πάρε. Λάμδα, πι, σίγμα, τάφ, αλφα. Να τα δούμε.
Όσα υπάρχουν θα τα δούμε. Και υπάρχουν αυτά τα τρία. Νίκη, αποθηκεύω το φάκελο στη θέση καρδιάς. Ακούω τρία σύμφωνα. Ρο. Η πρώτη επιλογή. Βήτα. Προχωρημένη σκέψη μου αρέσει. Πάμε. Γάμα. Ρο, βήτα, γάμα. Ακούσαμε τρία σύμφωνα. Ήρθε η στιγμή για το φωνήεν. Όμικρον. Ρο, βήτα, γάμα, όμικρον. Κατηγορία αντίθετα. Αποκαλύπτουμε παρακαλώ τα γράμματα που βρίσκονται στον πίνακα. Ρο, γάμα, όμικρον. 10 δευτερά. Προσπάθησε από τώρα. Όσες απόπειρες θέλεις, κάνε κάτι. Αντίθετα. Τέλος χρόνου, θερμό χειροκρότημα. Η σωστή απάντηση είναι... Εγκάρδιος και ψυχρός, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε πάντα εγκάρδιοι εδώ. Γι' αυτόν τον λόγο, οι φίλοι μου, η Νίκη, φεύγει από εδώ. Και με το φόρεμα, δεν το χάσες. Και με 560. Θα βρεις κάτι να κάνεις σίγουρα με τον σύντροφό σου, με τα παιδάκια σου, ότι με όποιον αγαπάς. Απλά δεν θα βάλεις αυτό το ποσό που κέρδισες. Άλλα 3.000. Δεν πειράζει όμως. Ένα παιδί κρυφόταν κάπου εκεί σχετικά κοντά. Καλά που το βρήκαμε. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η νίκη. Ήταν η σημερινή μας νικήτρια. Ραντεβού την ίδια ώρα, να ξέρετε εσείς. Εδώ, στον τροχό της τύχης. Καλό βράδυ σε όλους.